Κυρία Γάκη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό και θα κάνω ένα σχόλιο. Θα συμφωνήσω απολύτως με την Υπουργό, την κυρία Φωτίου, και θα πω ότι έχουμε βέβαια πολύ χρόνο για να συζητήσουμε για τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα πω μόνο ότι το μόνο που κατάφερε να κάνει ο νόμος Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου ήταν να κατεδαφίσει τη δημοκρατία. Ήταν να κατεδαφίσει όλα τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα και να εγκαινιάσει το σύστημα των Συμβουλίων Ιδρυμάτων με προεπιλεγμένους πριτάνης, όπου τους προεπέλεγε με βάση τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Αρεστοί ήταν μόνοι όσοι συμμορφώνονταν και συμφωνούσαν με τον νόμο. Θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία. Θα τοποθετηθώ για το παρόν νομοσχέδιο. Το παρόν νομοσχέδιο, λοιπόν, προσπαθεί να επουλώσει τραύματα και να αποκαταστήσει τη χαμένη τιμή της δημόσιας εκπαίδευσης ως κοινωνικού αγαθού μέσω της διεύρυνσης της δημοκρατίας. Το παρόν νομοσχέδιο γίνεται το νομικό και θεσμικό ενδιέτημα όχι μόνο της συνταγματικά κατοχυρωμένης επιταγής του ρόλου της εκπαίδευσης να δημιουργεί κριτικά σκεπτόμενους και ελεύθερους πολίτες, αλλά και της αποστολής της να άρει τους αποκλεισμούς. Ο μεγάλος ασθενής της μνημονιακής Ελλάδας ήταν η δημόσια εκπαίδευση, η αποδόμηση της οποίας και ο εκφυλισμός της εμπορεύσιμων προϊόν εξώθησε βία στον αποκλεισμό ομάδων από το σχολείο που δεν διαβίωναν, ομάδων που απλώς επιβίωναν στα όρια. Πέταξε στον κεάδα της ανειδίκευτης εργασίας και των εκπαιδευτικών αγορών χιλιάδες παιδιά, εφόσον η πολιτεία αποποιήθηκε των ευθυνών της να παρέχει δωρεάν παιδεία και μετακύλησε το κόστος στις οικογένειες. 30.000 παιδιά, σύμφωνα με το συνήγορο του πολίτη, το 2013, 15 έως 16 ετών, εγκατέλειψαν το σχολείο για να εργαστούν. Μπορεί ο αριθμός να φαίνεται μικρός σε κάποιους από εσάς σε σχέση με τον ενεργό μαθητικό πληθυσμό που ανέρχεται στους 600.000. Αποτελεί ωστόσο σημείο πιστοδρόμησης όχι μόνο στα ερείπια της μεταπολεμικής Ελλάδας, όπου τα κοινωνικά αγαθά ήταν άρρηκτα συνυφασμένα με την κοινωνική προέλευση και τάξη, αλλά και στην προνεωτερική Ευρώπη, όπου το προνόμιο της γέννησης καθόριζε φόρους ζωής και τη μοίρα. Η Ευρώπη των αγορών και των κρίσεων αθετεί τις υποσχέσεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες της διαφωτισμένης Ευρώπης για υποχρεωτική εκπαίδευση και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας έτσι στον καθένα να έχει μια μοίρα διαφορετική από αυτή που υπαγόρευε η γέννησή του. Η συρρήκνωση του σχολικού πληθυσμού είναι συνώνυμη της συρρήκνωσης της δημοκρατίας. Η αποκατάσταση, λοιπόν, των ΕΠΑΛ δεν συνιστά μόνο τη δικαίωση των αντισυνταγματικά απολυμένων εκπαιδευτικών που θα επιστρέψουν στις τάξεις τους μαζί με τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων, τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες και πολλούς άλλους. Συνιστά πρωτίστως τη δικαίωση χιλιάδων παιδιών φτωχών οικογενειών, από τα οποία το κράτος στέρισε βία τη δυνατότητα πρόσβασής τους στην τεχνική εκπαίδευση και απόκτησης κάποιου επαγγελματικού τίτλου. Έθνης, λοιπόν, με φόντο πριν από μερικούς μήνες τα συσίτια σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υποσιτισμός 250.000 μαθητών, με φόντο ημιλιπόθυμα παιδιά από την πείνα, με φόντο παγωμένες σχολικές αίθουσες, αλλά και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, άρχισε ο θρήνος και ο κοπετός για την εκπαίδευση της ίσονος προσπάθειας μέσω της κατάργησης των αξιολογήσεων από κνηρούς, διεφθαρμένους και ανεπαρκείς εκπαιδευτικούς, μέσω της κατάργησης της αριστείας από αριστερούς υπουργούς που υποτίθεται προωθούν τον εξισωτισμό προς τα κάτω και μέσω της ανοχής τους φερόμενους αιώνιους φοιτητές που το όνομά τους και μόνο στο φοιτητικό μητρό κυλιδώνει την εικόνα ενός καθώς πρέπει ιδρύματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο πράγμα που διέστρεφαν πάντα ολοκληρωτικά καθεστώτα ήταν η γλώσσα. Μετά τους οργουελικούς εφημισμούς που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια τύπου Ξένιο Ζεύς για πογκρό μεταναστών, μετά την Αθηνά της Σοφίας για την κατάργηση πανεπιστημιακών σχολών και τμήματων, εισήλθαν στο λεξιλόγιο αξιολόγηση, αριστεία και αιώνη.
Ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Η εκπαιδευτική πολιτική των μνημονίων εγκαθίδρυσε στα σχολεία ένα καθεστώς φόβου και τρόμου, υποταγής και εξαρτήσεων, ανθρωποφαγίας και ανηλαιών σχέσεων εξουσίας μεταξύ διοίκησης και διδασκόντων. Καταστρατήγησε την αυτονομία των τελευταίων και συρρήκνωσε τους συλλόγους τους μέσω των διαβόητων αξιολογήσεων και αυτοαξιολογήσεων που εν είδη μεγάλου αδερφού επιτηρούσε και κατέγραφε τα πάντα. Και όλα αυτά υπό το πρόσχημα της αξιολογικής ουδετερότητας, που αρκεί να είναι κάποιος προπτυχιακός φοιτητής κοινωνικών επιστημών για να γνωρίζει ότι είναι πάντα ιδεολογικά φορτισμένη και αξιολογικά στρατευμένη. Η αξιολογική λοιπόν ουδετερότητα, η αξιολογικά ουδέτερη αξιολόγηση λειτουργήσε ως μέσο χειραγώγησης, επιτήρησης και τιμωρίας. Η αξιολογικά ουδέτερη αξιολόγηση μετάλλαξε το διευθυντή σε μάνατζερ προγραμμάτων και μπαμπούλα του υποβοβασμένου σε υπάλληλο εκπαιδευτικού. Η δημοκρατική αναβάπτιση όλων των ρόλων της σχολικής μονάδας περνά μέσα από μηχανισμούς πνευματικής και παιδαγωγικής θωράκισης του εκπαιδευτικού και όχι αστυνόμευσης υπό το πρόσχημα της αξιολόγησης. Περνά μέσα από την αιρετή διοίκηση των σχολείων, από τους συλλόγους διδασκόντων που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο. Περνά μέσα από σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης και όχι αλληλοεξόντωσης και κοινωνικού κανιβαλισμού. Και έρχομαι τώρα στην πολύπαθη αριστεία που επικαλούνται οι ταγοί της αντιμεταρρύθμισης για να λιδωρήσουν τη διάζευξη πρότυπου πειραματικού σχολείου, ξεχνώντας ότι καμία έννοια δεν εκφέρεται εν κενό, αλλά πάντα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Σε κοινωνίες όπου εξαγγελθήσα και συνταγματικά κατοχυρωμένη ισότητα γίνεται μια θετημένη υπόσχεση, σε κοινωνίες όπου τα φλιναφήματα περισσότητας ευκαιριών γίνονται... παρακαλώ, ευχαριστώ. Γίνονται το λούστρο που κρύβει τις άνισες εκπαιδευτικές αφετηρίες και άνισα πολιτιστικά οικογενειακά κεφάλαια, η αριστεία εκφυλίζεται σε κάτι ετερόνομο και συνδεδεμένο με τις αγορές αρχές του ανταγωνισμού. Πώς προάγεται άραγε η αριστεία στα πρότυπα? Μέσα από το άσκοπο ανθρωποβόρο βασανιστήριο ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος που φροντιστηριοποιεί το σχολείο, ως εγγύηση αναλγησίας και κλείσιμο ματιού στα φροντιστήρια πέρα από κάθε έννοια καλλιέργειας και δημιουργικής έκφρασης, ως ομοιοπικός κοινωνικός δαρβινισμός, η αιμονική ιδεοληψία μιας ολιγαρχικής παιδείας που με πρόσχημα την κρίση υποχρηματοδότησε την δημόσια εκπαίδευση, την αποδυνάμωσε θεσμικά, απέλυσε δασκάλους και επανέφερε τον κεάδα των πολλών μη προνομιούχων. Ο συσχετισμός του ορισμού των προτύπων με τις αγωγικές εξετάσεις είναι λογικά και ιστορικά άτοπος. Η ιστορία της παιδαγωγικής το επαληθεύει. Τα σχολεία των μεγάλων παιδαγωγών, των Πεσταλότσι, Κομένιου, της Μοντεσόρη, δεν ήταν σχολεία ελίτ. Ήταν σχολεία ανοιχτά σε όλους. Η διαμάχη μεταξύ φίλων και εχθρών της αριστείας ανέδειξε το βαθύ χάσμα ανάμεσα σε δύο διαμετρικά αντίθετα αξιακά συστήματα και οράματα. Ανάμεσα στη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της ολιγαρχικής παιδείας αφενός και στη δημοκρατική αντίληψη αφετέρου. Και αν η αριστεία σας θέλει το μαθητή έρμεο ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος και τον εκπαιδευτικό δεσμότη αξιολογήσεων που πάντα περιέχουν τιμωρητική διάσταση, τότε δημοκρατικό σχολείο και αριστεία είναι αντίφαση εν της όρης. Η μετεξέλιξη των πρότυπων πειραματικών σε πειραματικά δημόσια σχολεία σημαίνει καινοτόμες δράσεις και πειραματισμούς ως αντισώματα της σχολικής διαρροής και υποεπίδοσης. Σημαίνει άρση των κοινωνικών διακρίσεων και εμπέδωση της δημοκρατίας. Σημαίνει όχι σχολεία για άριστους, αλλά άριστα σχολεία για όλους. Διότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό όταν παρέχεται στον καθένα όχι αναλόγως της αξίας του, που θα έλεγε ο Αριστοτέλης, αλλά ανεξαρτήτως αυτής, σύμφωνα με την αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης που διέπει το κοινωνικό κράτος.
Μια τελευταία λέξη για το τελευταίο άρθρο που επανεγράφει τους φοιτητές που διέγραψε ο προηγούμενος νόμος και που απαξιώθηκαν ως αιώνιοι. Δύο τα ισχυρά επιχειρήματα που επικαλέστηκαν οι ένθερμοι υποστηρικτές της διαγραφής τους. Το κόστος και η επιβάρυνση του πολύπαθου ελληνικού δημοσίου από τη μια και η επιβολή της τάξης από την άλλη. Ξεκινώ από το πρώτο. Ποιο το κόστος, εκτός από το μελάνι της φραγίδας, ανανέωσης της εγγραφής, μήπως η σύντηση, στέγαση και τα βιβλία που ουδείς δικαιούται μετά το έκτο έτος φοίτησης για σχολές τετραετούς φοίτησης. Κατ' ουσίαν ο λόγος διαγραφής του ήταν το δεύτερο, να μπει μια τάξη. Ναι, διότι το Πανεπιστήμιο, απανταχού, σε δύσκολους καιρούς, υπήρξε πάντοτε προπύργιο αγώνων και κοιτίδα αντίστασης. Εχμή του δόρατος εναντίον αυταρχικών πρακτικών και καθεστώτων. Και σε αυτό το Πανεπιστήμιο πρέπει να σταλεί το μήνυμα της τάξης και της συμμόρφωσης. Τώρα, αν οι διαγραφέντες αργοπόρησαν διότι κάποιος στην οικογένεια έμεινε άνεργος και έπρεπε να επιστρέψουν στις πόλεις τους, ή έπρεπε να δουλεύουν, ας μην το θίξουμε, διότι θα μας επιρριφθεί η μορφή του λαϊκισμού. Ίδια μορφή στην οποία πάντοτε καταφεύγατε όταν καταγγέλλονταν οι επιστρατεύσεις απεργών ή αντισυνταγματικές απολύσεις, οι διώξεις εναντίον ανήλικων μαθητών για συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις και πολλά άλλα. Αυτή τη βδομάδα διορθώθηκαν κάποιες αδικίες και πουλώθηκαν κάποιες πληγές. Και το προψήφιση νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, ήρθε να μας θυμίσει ότι σε τούτο τον τόπο οι αγώνες για παιδεία ήταν πάντα αγώνες για τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Γάκη.